Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο. Σας καλωσορίζουμε. Καλώς σας βρήκα. Μια καλύτερη χρονιά για όλους. Να ευχηθούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε, Αναστασία, με την ονοματολογία των Σκοπίων. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα αυτό είναι το πρώτο θέμα, μιας και έχουμε και τον καθήλυνα αρμόδιο εδώ. Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα της ονοματολογίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Για εμάς τους δημοσιογράφους το θέμα άνοιξε λίγο πολύ, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έτσι, με όρους κεντρικούς. Πότε ξεκίνησε αυτή η διαπραγμάτευση για τη λύση? Σε ό,τι μας αφορά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, και θέλουμε να τα λύνουμε και κυρίως θέλουμε να τα προετοιμάζουμε. Το θέμα των Σκοπίων δεν αφορά μόνο το ζήτημα του ονόματος. Το όνομα είναι το κεντρικό θέμα, το βασικό όχημα αλυτρωτισμού στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, και το κάναμε, είναι να εξετάσουμε όλη την γκάμα των θεμάτων που συνδέονται με τα ζητήματα του αλυτρωτισμού, να προετοιμάσουμε τις συναντήσεις παίρνοντας μέτρα τα λεγόμενα εμπιστοσύνης σε χαμηλότερο επίπεδο, οικονομικά θέματα. Θέματα όπως για παράδειγμα να υπάρχει πρόσβαση στην Πρέσπα και από τις δύο μεριές και να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή. Έχουν γίνει επομένως γύρω στους 6 κύκλους επαφών με την άλλη πλευρά σε διπλωματικό υπηρεσιακό επίπεδο. Πράγμα που ήταν αναγκαίο για να δημιουργηθεί εκείνο το κλίμα που επέτρεψε στους υπουργούς εξωτερικών να συναντηθούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Τον Ιούνιο του 2017 ήταν η πρώτη συνάντηση του κύριου Δημητρόφου με τον κύριο Κοτζιά. Το βασικό, ξέρετε ποιο είναι πάντως. Να θέλεις να επιλύεις τα θέματα. Εμείς είμαστε μια τέτοια πολιτική δύναμη που και στο εσωτερικό θέματα που χρονίζουν από τους δασικούς χάρτες ως τη Σαρία και στο εξωτερικό. Δεν θέλουμε να αφήνουμε τα πράγματα στην αδράνεια. Γιατί ποτέ η αδράνεια δεν ωφελεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Κάνατε και μας δώσατε στην εισαγωγή σας το πλαίσιο της συζήτησης. Το ερώτημα λοιπόν είναι προς τα πού πάμε. Πάμε σε μια σύνθετη ονομασία, για παράδειγμα, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Προς τα πού πάει η κουβέντα? Δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειες στη διαπραγμάτευση για ευνόητους λόγους. Εμείς το θέλουμε, αν μπορείτε να δώσετε. Όχι, εννοείται. Ως δημοσιογράφος αυτό θέλετε, αλλά και η υπεύθυνη εθνικά θέση είναι οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται για να είναι αποτελεσματικές. Όχι με δημόσιο τρόπο και όχι στην τηλεόραση. Να σας πω, και είναι ενδεικτικό μια της σχετικής δηγλωσίας που έχει η Νέα Δημοκρατία, ότι κάτι ανάλογο είπε σε ανύποπτο χρόνο ο κ. Μητσοτάκης όταν μιλούσε στο συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας τον Δεκέμβρη, πριν από λίγες μέρες, λέγοντας ότι η διπλωματία δίνεται σε δημόσια θέα. Τώρα ο ίδιος μας κατηγορεί για μυστική διπλωματία ακριβώς επειδή κάνουμε αυτό που είχε συστήσει ο ίδιος ορθά πριν από μερικούς μήνες. Η ουσία ποια είναι? Είπα, να μην είναι το όνομα όχημα αλυτρωτισμού. Από τη δικιά μας μεριά, επομένως, θέλουμε μια αποκατάσταση της ιστορίας. Να είναι ξεχωριστό το όνομα που θα έχουν από την ιστορικότητα της Μακεδονίας μας. Η διαπραγμάτευση όμως δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί από την άλλη μεριά έχουν χτίσει μια ταυτότητα γύρω τρεις και περισσότερες γενιές. Και υπάρχει μια σημαντική ευθύνη και στη δική μας την πλευρά, γιατί ήδη από το 1946, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως ομοσπονδιακό κρατήδιο της Ιουγκοσλαβίας, πολύ περισσότερο το 1992, δεν το λύσαμε. Αναφέρομαι ειδικά την περίοδο του 1990, ακριβώς γιατί εκεί έπρεπε να λυθεί το ζήτημα. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις να λυθεί. Με και ο μοναδικός λόγος που δεν λύθηκε. Κύριε Κατρούγκαλε, είμαστε στο 2017. Τώρα όμως είμαστε στο 2017. Ναι, το ερώτημα λέω, λοιπόν που έβαλα είναι, θα υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός? Μισό λεπτά και να σου το πω. Γιατί το λέω, είμαστε πράγματι στο 2017. Ο κύριος Σαμαράς όμως, που ήταν ο βασικός υπεύθυνος για τη μη λύση, αυτός που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εμπόδισε να υπάρχει λύση το 1992, είναι εδώ. Δεν έχω ακούσει να λέει κάτι ο κύριος Σαμαράς. Είναι προϋπόθεση για να έχουμε λύση, να έχουμε αυτό που είναι το εθνικά ευκταίο, ένα όνομα χωρίς αλυτρωτισμό, και επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει εθνική ομοψυχία. Δεν πρέπει να υπάρχει δικασμός. Θα έρθουμε σε αυτά, κύριε Υπουργέ. Ναι. Άρα, όταν αναφερόμαστε στο παρελθόν, δεν το κάνουμε για να σκοράρουμε πόντους. Ξέρουμε την ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων και έχει αποδοθεί. Εγώ το λέω κυρίως για να επιδιώξουμε από εδώ και πέρα να έχουμε μια ενιαία θέση για τα πράγματα που καταλαβαίνουμε ότι είναι για το συμφέρον της χώρας μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χθεσινή δήλωσή του αναφέρει ότι δεν πρόκειται να πάει σε κανένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών αν δεν υπάρξει ενιαία κυβερνητική θέση. Ήδη την εβδομάδα που κλείνει αύριο είχαμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνητικό σχήμα να λέει στο Εθνικό Συμβούλιο τον ΑΝΕΛ ότι δεν δέχεται ούτε άπερ Μακεδονία,
Μακεδονία, ούτε Άνω Μακεδονία, ούτε Νέα Μακεδονία. Και ότι αν οι ΕΝΕΛ διαφωνήσουν με την πρόταση για την ονομασία, θα ζητήσει σύγκληση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Έχετε ενιαία θέση? Μήπως είναι λίγο ευλίγιστος όπως τον χαρακτηρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Καμένος? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτική η Νέα Δημοκρατία, γιατί σε αυτήν οφείλεται στην πραγματικότητα ότι έχουμε σήμερα μακεδονικό. Ο Πρωθυπουργός, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε δηλώσει ότι ήξερε τη λύση. Την είχε βρει και δεν την είχε φέρει στη Βουλή, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Και προφανώς λίγο καιρό μετά έπεσε από τον κύριο Σαμαρά. Εμείς θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Όταν πιστέψουμε ότι έχουμε εθνικά συμφέροντα λύση, θα τη φέρουμε στη Βουλή. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε για ένα εθνικό θέμα, το εθνικό συμφέρον δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί με οποιοδήποτε άλλο συμφέρον. Άρα, εμείς θα κάνουμε ακριβώς αυτό που έπρεπε να έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία τότε και δεν το έκανε. Ως προς δε την διαφοροποίηση των ΑΝΕΛ, θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι το όνομα στο οποίο θα καταλήψουμε θα τους καλύπτει. Ο ίδιος πάντως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο κρίσιμο που είναι τώρα η διαπραγμάτευση, έχει δηλώσει την απόλυτη στήριξη και την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Υπουργό Εξωτερικών. Εμείς είπα και προηγουμένως, θέλουμε να βρούμε μια λύση που να είναι ευρύτατα αποδεκτή. Αν κάποιος θέλει να τα συνθέσει αυτά τα δύο, στηρίζω τον Υπουργό Εξωτερικών και τον τρόπο που κινείται. Και εσάς φυσικά που είστε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Ενιαία διαπραγματεύεται κυβέρνηση. Σωστά. Σας στηρίζω, αλλά συνάμα δεν θα μπει μέσα το όνομα Άνω, Κάτω, Μακεδονία και πάει λέγοντας. Αυτά τα δύο τελικά πάνε και σμίγονται ή όχι? Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο των Εξάρτητων Ελλήνων είναι να μην υπάρχει ελληνική χρήση του όρου Μακεδονία. Έτσι το αντιλήφθηκα. Μπορεί να το αντιλήφθηκα λάθος. Το Μακεδονία είναι ελληνική χρήση. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε για τους ΑΝΕΛ, μιλούν οι ΑΝΕΛ. Mm-hmm. Εγώ σας λέω ότι αυτό που το οποίο διαπραγματευόμαστε είναι όνομα που να ξεχωρίζει διακριτά και στα μάτια του οποιοδήποτε την ιστορική ελληνική Μακεδονία από το κράτος των Σκοπίων. Και με αυτόν τον τρόπο δεν αποτελεί το βασικό θέμα που είχαμε με την άλλη πλευρά, να υπάρχει ένα όχημα εδαφικών βλέψεων σε βάρος της δικής μας χώρας, ένα όχημα αλυτρωτισμού. Έτσι θα κριθεί. Μάλιστα. Για το ίδιο θέμα, είχαμε και την παρέμβαση από την πλευρά της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος έβγαλε μια ανακοίνωση που είπε ούτε παράγωγο στο όνομά της και αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας. Είχαμε και εδώ μια κόντρα, θα έλεγα. Τι γίνεται? Ακούστε. Ας πάρουμε τα θετικά. Η δήλωση της Εκκλησίας Ελλάδας είναι ότι η Εκκλησία κινείται με κριτήριο την αγάπη, όχι τα συλλαλητήρια. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν είχαμε ποτέ μέχρι την ανακοίνηση του Μακεδονικού τη δεκαετία του 90 προσπάθεια της Εκκλησίας να αναλάβει εκκοσμικευμένο πολιτικό ρόλο. Δεν είχαμε χριστιανοδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα. Και ακριβώς αυτό είναι μια από τις βασικές διαφορές της Ορθοδοξίας από την Καθολική Εκκλησία, από τον Προτεσταντισμό. Εμείς σεβόμαστε την Εκκλησία της Ελλάδας. Πρέπει όμως τα του Κέσαρος το Κέσαρι, τα του Θεού το Θεό. Σεβασμός... Η εξωτερική πολιτική, ακριβώς σεβασμός στους ξεχωριστούς ρόλους. Ο σεβασμός πάει και δένει με τις διαρροές που έγιναν από το Υπουργείο σας και μίλησαν περί Χρυσής Αυγής και Εκκλησίας. Η δήλωση αυτό δείχνει σεβασμό. Η επιστολή του Πρωθυπουργού είναι σαφέστατη. Η διαρροή ήταν πριν την επιστολή του Πρωθυπουργού και σωστά το λέτε. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι κυβερνήσεις εκφράζονται μέσω του Πρωθυπουργού τους. Η δήλωση του Πρωθυπουργού είναι σαφής. Υπολογίζουμε στην Εκκλησία της Ελλάδας ως δύναμη της κοινωνίας και εμείς την κοινωνία την έχουμε ανοιχτή. Ανοιχτά τα αυτιά μας αυτή. Κάνοντας όμως ξεκάθαρο ότι η εξωτερική πολιτική είναι ευθύνη των κυβερνήσεων, της πολιτείας, του κράτους, mm-hmm. όχι της Εκκλησίας. Αλίμονο αν έχανε η Εκκλησία τον πνευματικό της ρόλο. Υπολογίζουμε στην Εκκλησία για ποιο λόγο? Να υπάρξει αυτό το πνεύμα το αναγκαίο της καταλλαγής, να μην υπάρχουν διχασμοί, να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, που το πατριωτικό αίσθημα παρεκτράπηκε σε εθνικιστικές ατραπούς και είχαμε εθνικές καταστροφές. Δεν μιλάω για το 90. Την γλιτώσαμε. Δεν λύσαμε φυσικά ένα θέμα που θα μπορούσε να λυθεί. Δεν είχαμε όμως εθνική καταστροφή. Στο παρελθόν είχαμε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που πρέπει να αποφύγουμε. Να έχουμε εθνικές επιτυχίες και όχι αποτυχίες.
Υπουργέ, την Τετάρτη έχουμε συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών με τον κύριο Νίμιτς. Τι θα γίνει εκεί και τι πρέπει να περιμένουμε? Αυτό που έχει αποφασιστεί είναι να έχουμε μια παράλληλη διαδικασία, να επιταχυνθούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και των αντίστοιχων υποστηρικτικών ομάδων των Υπουργείων Εξωτερικών, και ταυτόχρονα να συνεχιστεί, γιατί έχει θεσμικά αυτοτελή χαρακτηριστικά η επικοινωνία στο πλαίσιο υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα και εκεί συμφωνήθηκε η πύκνωση των συναντήσεων. Είχαν αρχικά αποφασίσει μία φορά το μήνα, ακριβώς επειδή θέλουμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα θα συναντιόνται δύο φορές το μήνα ή τουλάχιστον με μία ανάλογη συχνότητα. Υπολογίζουμε λοιπόν ότι εκεί θα τεθούν τα ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως το όνομα, αλλά και όλα τα άλλα τα σχετικά για να υπάρξει η αναγκαία εμπιστοσύνη. Έχετε εικόνα σε σχέση με την πρόταση του κ. Νίμιτς? Δεν θα σας δώσω καμία λεπτομέρεια για τη διαπραγμάτευση, γιατί σας είπα δεν είναι εθνικά υπεύθυνο. Μάλιστα, αν ήθελα να ποντάρω στο θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει λύση, πού θα πρέπει να ποντάρω? Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό υπάρχει αισιοδοξία. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δεδομένη λύση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση, γιατί παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, έτσι, τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Στο δικό μου το μυαλό, ας πούμε, έχω για παράδειγμα ότι υπάρχουν τώρα 130 τόσες χώρες, το ξέρετε καλύτερα από μένα, που χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία. Φαντάζομαι ότι αν δεν υπάρξει λύση, θα υπάρξουν πολύ περισσότερες χώρες μετά. Θα μπει στο ΝΑΤΟ. Σχεδόν έχουν εξαντληθεί οι χώρες. Σχεδόν όλες οι χώρες, όλες οι χώρες έχουν αποδεχθεί τη χρήση του όρου Μακεδονία. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να λύσουμε το ζήτημα για να μην διαιωνιστεί αυτό το status quo. Ακούω το επιχείρημα, γιατί σας έπιασε τώρα η πρεμούρα? Η απάντηση εν μέρη, υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Είναι ο Ιούνιος και το ΝΑΤΟ. Ναι, ο πρώτος λόγος είναι αυτός, ότι αν δεν κάνουμε κάτι τώρα, το όνομα Μακεδονία θα μείνει ΕΣΑΗ. Γιατί το έχουν υιοθετήσει αυτή τη στιγμή πάνω από 130 χώρες του ΟΗΕ. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εμείς έχουμε ένα συμφέρον να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια, να μην έχουμε σημεία τριβής. Έχουμε όμως και ένα άλλο συμφέρον. Να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή μας. Να υπάρχει σταθερότητα και στο γειτονικό κράτος των Σκοπίων, το οποίο έχει τα δικά του προβλήματα. Άρα, όπως είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ένταξης, της ένταξης Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, έτσι είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής και της διεθνούς προοπτικής και του γειτονικού μας κράτους, στο βαθμό που εξασφαλίζει την εσωτερική του σταθερότητα και μέσω αυτής τη σταθερότητα στην περιοχή. Εμείς είμαστε ο βασικός οικονομικός εταίρος των Σκοπίων. Όχι μόνο για τους λόγους τους εθνικούς και τους πατριωτικούς, και για λόγους οικονομικούς έχουμε συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή μας. Μάλιστα, υπάρχει κάτι που πρέπει και ίσως μας ξέφυγε και εμάς, που πρέπει να πούμε και να κλείσουμε αυτή την ενότητα? Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα είναι οι ψύχρεμες φωνές που ακούγονται τελευταία. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και πρέπει να το πω ότι σήμερα φάνηκε στο πρωτοσέλιδο. Υπάρχει άρθρο στην Εστία του κυρίου Μέρτζου και προηγούμενο άρθρο του στην Καθημερινή πριν από μια εβδομάδα. Ο κύριος Μέρτζος είναι ευρύτατα γνωστός στον βορειοελλαδυτικό χώρο, απλώς για τους νοτιοελλαδίτες τηλεθεατές μας να πω ότι ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των συλλαλητηρίων του 90. Του ελληνικού βορρά συνάδελφός σας, πρόεδρος εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ένας άνθρωπος που είχε ταυτίσει τη ζωή του με το μακεδονικό ζήτημα. Και τώρα λέει αυτό που πρέπει να είναι καθαρό σε όλους μας, ότι χρειάζεται σε αυτό το θέμα ένας τίμιος συμβιβασμός. Πάντα συμβιβασμοί είναι οι λύσεις στην εξωτερική πολιτική. Ακριβώς γιατί αυτό λέει το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Άρα, ένας Μακεδονομάχος αντιλαμβάνεται τώρα ότι η σωστή επίλυση του μακεδονικού ζητήματος είναι αυτή που προωθούμε εμείς. Να αλλάξουμε θέμα, προτείνω να πάμε στο πολυνομοσχέδιο, που είναι και το δεύτερο μεγάλο θέμα ή και πρώτο για πολλούς την εβδομάδα που μας πέρασε και θα είναι σίγουρα και την επόμενη. Αυτό που καταλαβαίνω, που εισπράττω από τα κυβερνητικά στελέχη και από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, Υπουργέ, είναι ότι τα θετικά μέτρα είναι πιο πολλά από τα αρνητικά σε αυτό το πολυνομοσχέδιο. Ωστόσο, και τη Δευτέρα παραλύει το κέντρο από τις κινητοποιήσεις. Δεν καταλαβαίνει καλά ο κόσμος? Μισό λεπτάκι. Πρώτα-πρώτα υπάρχει προφανώς ένα νέφος φαιάς, πολλές φορές μαύρης προπαγάνδας γύρω από αυτά τα θέματα. Καταξοχήν η περίπτωση των επιδομάτων, που από 600 εκατομμύρια ευρώ ανέβηκαν σε 900 τα χρήματα που θα σπαταλεί. Ναι, αλλά κόβονται για τους τρίτεκνους. Τρίτεκνη, πολίτεκνη, ναι, θα τοπική αυτοδιοίκηση. Θα σας πω όλα, θα σας πω όλα. Απλώς μου κάνει εντύπωση πως θετικά προβάλλονται ως αρνητικά. Όχι, κατά τη γνώμη μου,
όχι απλώς τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά. Το βασικό χαρακτηριστικό όλης της αξιολόγησης αυτής είναι ότι δεν υπάρχει ένα ευρώ πρόσθετης λιτότητας. Δεν αφαιρούνται χρήματα από την τσέπη των ανθρώπων. Προστίθεται. Για τους τρίτερους και τους πολίτες θα σας πω αμέσως μετά. Να σας πω τώρα για να μην σας πω. Ναι, ούτως ή άλλως έχουμε και την προηγούμενη ιδιότητά σας ως υπουργός. Έτσι, ναι, σαφέστατα, ήσασταν υπουργός εργασίας. Σαφέστατα. Πάμε λοιπόν. Στον κοινωνικό προϋπολογισμό τι έπρεπε να κάνουμε. Να φροντίσουμε ούτως ώστε κομμάτια του πληθυσμού, όπως είναι οι νέοι, όπως είναι τα οικογενειακά επιδόματα, να μην είναι οι φτωχοί συγγενείς του κοινωνικού προϋπολογισμού. Τι φροντίσαμε. Να αυξήσουμε το συνολικό κομμάτι των χρημάτων που πηγαίνει εκεί και να έχουμε μια κατανομή που ευνοεί τους συντριπτικά περισσότερους από τις 800.000 οικογένειες που παίρνουν επιδόματα, οι 740.000 θα δουν αυξήσεις. Mm-hmm. Υπάρχει πράγματι ένα πρόβλημα όχι σε όλους τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς, αυτούς που είναι πάνω από κάποια εισοδηματικά όρια. Γιατί οι 20.000 από τους τρίτεκνους και τους πολυτεκνούς, 20.000 οικογένειες που παίρνουν τώρα τα επιδόματα, θα πάρουν περισσότερα. Γιατί είναι σε εισοδηματικές κατηγορίες χαμηλότερες. Κάτω από 35.000 νομίζω. Κάτω από 20.000 αυτοί που θα πάρουν περισσότερα. Από τις 35.000 και πάνω είναι αυτοί που έχουν σημαντική μείωση. Αυτό που δήλωσε η κυρία Φωτίου είναι ότι ακόμα και αυτοί οι πολύ λιγότεροι, το 10% των ανθρώπων που δεν ωφελούνται από τη ρύθμισή μας, θα φροντίσουμε εντός του έτους αντισταθμιστικά να ισορροπήσουμε τις απώλειες που υφίστανται. Και πάλι όμως δεν είναι προφανές ότι όπως οτιδήποτε έχουμε κάνει στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ήδη τώρα, όχι αυτό που θα γίνει, ευνοεί το 80-90% του κόσμου. Αυτό δεν είναι ένα θετικό πράγμα. Μάλιστα. Πάμε στις ανατροπές στο συνδικαλιστικό νόμο σε ό,τι αφορά τους όρους κήρυξης μιας απεργίας από ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Κάτι καλό? Θα σας πω. Δεν ήταν προφανώς η ρύθμιση που θέλουμε εμείς να φέρουμε στα εργασιακά. Η ρύθμιση που θέλουμε να φέρουμε, την έχουμε πει. Θα την κάνουμε τον Αύγουστο του 2018, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είστε σίγουρος, δεσμεύεστε? Ναι, σαφώς. Αν δεν κάνουμε αυτό, ουσιαστικά δεν διορθώνουμε το μεγάλο τραύμα που επέφεραν τα μνημόνια στις εργασιακές σχέσεις, σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα. Όμως θέλω να μείνω σε αυτό. Ακριβώς γιατί οριοθετεί τη δική μας πολιτική συμπεριφορά, κυρίως σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πω όμως και για το Πασόκ. Τι είπε η κυρία Σπυράκη? Ότι δεν θα ψηφίσουν αυτό το μέτρο γιατί είναι μη μέτρο, δεν εμποδίζει τις απεργίες. Η κυρία Σπυράκη έχει δίκιο διπλό. Από τη μια μεριά έδειξε τι θέλει το δικό της κόμμα, να μην υπάρχουν δυνατότητες αγώνα συνδικαλιστικού των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι το βασικό από των εργαζομένων, η απεργία. Και δεύτερον, ότι αυτή η ρύθμιση δεν εμποδίζει τις απεργίες. Γιατί δεν τις εμποδίζει? Εδώ θα κάνω τη σύγκριση με το Πασόκ. Είχαμε το νόμο 1365 του 83 του Πασόκ, πρώτη τετραετία, η ηρωική τετραετία του Πασόκ. Στο άρθρο 4 λοιπόν τι έλεγε αυτός ο νόμος? Ότι για να ληφθεί απόφαση για απεργία, απόφαση, όχι μόνο στα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν εντοπισμένη έδρα και στα πανελλοδικά, η Γενόπ ΔΕΗ για παράδειγμα, η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί με το 50% συν 1 των εγγεγραμμένων μελών. Όχι των μελών του σωματείου που είναι ενεργά, όσων κάποια στιγμή είχαν γραφτεί. Αυτή είναι πράγματι απεργοκτόνα ρύθμιση. Γιατί είναι αδύνατο όλα τα μέλη της Γενόπ ΔΕΗ να βρεθούν και να αποφασίσουν. Αν δεν είμαστε από υποεπιτροπία, θα φέρνατε κάτι τέτοιο? Όχι, το είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Μάλιστα. Λέω όμως το εξής, ότι δεν εμποδίζει αυτή η ρύθμιση να λαμβάνονται αποφάσεις για απεργίες. Αυτή του Πασόκ εμπόδιζε. Ήταν αδύνατο. Να εξηγήσω γιατί. Απλώς να γιατί, το εξηγήσετε, ναι. Στην απαρτία και όχι στην απόφαση απαιτείται το 50% συν 1. Mm-hmm. Όχι στα γεγραμμένα μέλη, αλλά στα οικονομικά εντάξει. Άρα με τι ποσοστό μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει απόφαση ένα σωματείο, να είναι παρόντες οι μισοί και από αυτούς τους μισούς με σχετική πλειοψηφία, ας πούμε και με απόλυτη να ήταν. Άρα με το 1/4 των ενεργών μελών του σωματείου μπορεί σήμερα να αποφασιστεί απεργία. Εάν το 1/4, ούτε το 1/4 των μελών του σωματείου δεν συμφωνεί να γίνει απεργία, μπορεί να πετύχει απεργία? Είναι αδύνατο. Κύριε Κατρούγκαλε, επειδή κάνατε χρήση και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, εγώ έρχομαι στην πλευρά του ΚΚΕ. Η παράταξη συνδικαλιστική του ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι στο θέμα των απεργιών ταυτίζεται με τα αφεντικά. Ότι ταυτίζεται με τον ΣΕΒ. Εκεί τι απαντάτε? Η απάντηση είναι απλή. Εμείς θέλουμε και τους αγώνες και την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων στους αγώνες αυτούς. Mm-hmm. Οποιαδήποτε δια της αναθέσεως λύση των προβλημάτων των εργαζομένων δεν είναι σύμφωνη ούτε με τις ιδέες της αριστεράς ούτε με την αποτελεσματικότητα.
Ο Ασημάκης ο Πανσέλινος λέει ότι η σωτηρία είναι επικερδής επιχείρηση μόνο για τον σωτήρα. Εμείς θέλουμε τους ίδιους εργαζομένους να είναι ενεργοί στα δικαιώματά τους. Θέλουμε οι ίδιοι να συμμετέχουν και να παίρνουν αποφάσεις. Και όπως σας είπα προηγουμένως, εάν ούτε το 1/4 των ενεργών μελών του σωματείου δεν θέλει να γίνει απεργία, πώς θα γίνει απεργία? Δεν πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να νοιάζονται για τα συμφέροντά τους? Μάλιστα, πάμε λίγο και στους πληστηριασμούς. Από 21 Φλεβάρι θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, θα είναι και αυτό μέσα στο πολυνομοσχέδιο. Τι λέτε γι' αυτό? Έχουμε εξασφαλίσει ότι καμία λαϊκή κατοικία δεν πρόκειται να πάει σε πληστηριασμό. Αλλά και εδώ είναι ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο εμείς θέλουμε να λύνουμε προβλήματα. Γιατί οι δύο προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών δεν κατέληξαν στο να μπορούν οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους? Ποια είναι η δουλειά τους? Ένας φτωχός άνθρωπος που θέλει να πάρει σπίτι να μπορεί και τώρα να πάρει δάνειο, και κυρίως ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας να μπορεί να ξαναστήσει την επιχείρησή του στα πόδια του. Αυτό γινόταν γιατί έμπαιναν στη χωάνη των μεγάλων ελλημάτων των τραπεζών δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού, το οποίο εξακολουθούμε να τα χρωστάμε, χωρίς να επιδιώκεται να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στο ενεργητικό και στο παθητικό. Το παθητικό τραπεζών είναι τα περίφημα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Από αυτά ένα μεγάλο κομμάτι είναι δάνεια που τα έχουν πάρει πράγματι άνθρωποι του μόχθου, λαϊκοί άνθρωποι. Αυτούς προστατεύουμε. Αυτοί όμως που έχουν πάρει δάνεια και δεν τα πληρώνουν, ενώ έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν, πρέπει να πληρώσουν. Αυτό κάνουμε εμείς τώρα που δεν έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πάντοτε έχουμε αυτή την κοινωνική διδαξική προκατάληψη να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Προστασία είναι και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και για χρέη άνω των 500 ευρώ από το δημόσιο? Όχι, φυσικά. Κανένας πληστηριασμός δεν θα γίνει από το δημόσιο σε βάρος οποιοδήποτε ανθρώπου. Θα το ψηφίσετε αυτό? Όχι, μισό λεπτό. Ψηφίζουμε τι? Τι ψηφίζετε στο νομοσχέδιο? Αλλάζει η μορφή των πληστηριασμών και από φυσική γίνονται ηλεκτρονικοί. Δεν μας ενδιαφέρει η μορφή. Τι μας ενδιαφέρει? Αν θα προστατεύονται ή όχι οι άνθρωποι και ιδίως οι λαϊκές κατοικίες. Αν δείτε κάτι τέτοιο, αν δηλαδή πράγματι υπάρξει μια περίπτωση λαϊκής κατοικίας, όχι σε χρέη μεταξύ ιδιωτών, αυτό είναι άλλη ιστορία. Στα χρέη μεταξύ ιδιωτών ποτέ. Ναι, με το δημόσιο λέμε. Με το δημόσιο ή με τις τράπεζες. Εκεί να ασκηθεί κριτική. Και αυτό δείτε και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Το 2009, πριν από την κρίση, 50.000 πληστηριασμοί γίνονταν. Τώρα ο αριθμός είναι πολύ περιορισμένος και αυτό που κάνουν οι τράπεζες για τα ίδια τα συμφέροντά τους δεν είναι να πάνε να χτυπήσουν την καρσονιέρα στο κερατσίνι. Τα μεγάλα κίνητα είναι αυτά που τους συμφέρει να εκποιήσουν μέσω των πληστηριασμών. Και αυτά ανοίγουν στους κακοποιητές. Στέκομαι όμως, κύριε Υπουργέ, σε αυτό που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Κουρλέτης, σε αυτό που επίσης είπε το πράτο του κυρίου Κοντζιά και του κυρίου Τόσκα, που ζήτησε να υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση προστασίας, νομοθετική ρύθμιση προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι ένα ορισμένο ποσό. Τι θα έρθει τελικά ως ψήφιση? Θα γίνει αυτό? Ακούστε, αυτό που έχουμε καταφέρει ήδη τώρα με την βελτίωση του νόμου Κατσέλη από τον νόμο Σταθάκη, είναι η προστασία σχεδόν του 75-80% των λαϊκών κατοικιών. Το υπόλοιπο ποσοστό το καλύπτουμε μέσω της συμφωνίας κυρίων με τις τράπεζες. Γιατί δεν προχωρήσαμε, εφόσον υπάρχει ένα ποσοστό πράγματι τέτοιο που καλύπτεται μια συμφωνία κυρίων και όχι με νομοθετική ρύθμιση? Γιατί κακά τα ψέματα διαπραγματευόμαστε ακόμα με τους δανειστές μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Άρα, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στην πρόταση του Πράτου, στην πρόταση αυτή, στις προτάσεις που ακούγονται. Mm-hmm. Επιδιωχθεί. Τι με ενδιαφέρει όμως, το αποτέλεσμα. Είτε είναι από νομοθετική ρύθμιση, είτε είναι με βάση τη συμφωνία κυρίων, να υπάρχει προστασία. Και αυτό βέβαια να δεικνύει και αυτό που σας έλεγα, ότι ο εθνικός μας στόχος πρέπει να είναι τον Αύγουστο του 2018 η έξοδος. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα είναι καθαρή η έξοδος τον Αύγουστο του 2018. Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εσείς μείνετε μαζί μας, γιατί μετά το διάλειμμα συνδεόμαστε.